Γεια σας και καλώς ήρθατε επίσης στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσω, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να το βρείτε στο κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Και πάμε να ξεκινήσουμε και το σημερινό make-up tutorial. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα καλοκαιρινό μακιγιάζ, πολύ ανάλαφρο πάλι χωρίς foundation όπως έκανε ένα προηγούμενο βίντεο. Θα στο βάλω να το έχεις δει να το πατήσεις από πάνω και το έχω και σε link στην περιγραφή. Αλλά σήμερα θα κάνουμε ένα αντίστοιχο make-up look με κόκκινο καγιόν πολύ πολύ απαλά μάτια και ιδανικό για καλοκαίρι, ώστε να είναι ανάλαφρο, να μην υδρώνεις, να νιώθεις άνετα με το δέρμα σου. Αυτά. Να σας πω ότι το σημερινό βίντεο το σκέφτηκε μια κοπέλα και μου το έπεισε στα comments από κάτω όταν έκανα το προηγούμενο βίντεο που σας είπα. Οπότε, εάν έχεις εσύ μια ιδέα στο τι να κάνουμε σε επόμενο βίντεο, πες το μου από κάτω στα comments, γιατί εννοείται πως το λαμβάνω υπόψη και θέλω να κάνω αυτά που θέλετε να δείτε. Οπότε, πάμε επιτέλους να αρχίσουμε. Θέλω να σας πω ότι για το σημερινό μακιγιάζ δεν χρειάζεται πολλά προϊόντα. Είναι βασικά προϊόντα τα οποία όλοι έχουμε. Και να σας δείξω έναν τρόπο να κάνετε λίγο πιο ιδιαίτερο ένα μακιγιάζ με κόκκινο κραγιόν, κάτι λίγο πιο έτσι βραδινό, πιο έντονο, πιο γυναικείο, πιο σεξι. Οπότε το βασικό σημείο σε αυτό το μακιγιάζ θα είναι τα χείλη, τα οποία θα είναι κόκκινα φωτιά. Επομένως, στα μάτια δεν θέλουμε να δώσουμε πολύ ένταση, έτσι ώστε να υπάρχει μια όμορφη ισορροπία και να φαίνεται ανάλαφρο και καλοκαιρινό και σαν να μην έχεις δώσει πολύ χρόνο σε αυτό που έχεις δημιουργήσει το πρόσωπό σου, οπότε θα είναι και γρήγορο μακιγιάζ, δηλαδή θεωρώ πως ένα τεταρτάκι είναι ιδανικό για να βαφτείς το καλοκαίρι. Εγώ, να ξέρετε, πάντα ξεκινάω από τα μάτια, το ίδιο θα κάνω λοιπόν και τώρα και με το beauty sponge μου παίρνω concealer και το τοποθετώ από πάνω στα βλέφαρα έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσω σαν βάση για τις σκιές, οι οποίες δεν θα είναι πολλές σε αυτή την περίπτωση, αλλά θα είναι κάποιες, οπότε ναι, αν κοιτάζω κάτω, σας έχω ξαναπεί, είναι ο καθρέφτης μου, οπότε μην ασχοληθείτε με αυτό. Και πάμε να εφαρμόσουμε εδώ, στα βλέφαρα, και συνέχεια χρησιμοποιώ το σφουγγαράκι μου. Θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο, πως αν δεν έχεις δει το προηγούμενο βίντεο, να σου πω τώρα πως σε αυτό το μακιγιάζ θέλω να χρησιμοποιήσεις ένα κονσίλερ το οποίο να είναι κοντά στο φυσικό χρώμα του δέρματός σου, να μην είναι πιο φωτεινό, γιατί συνήθως το κονσίλερ είναι πιο φωτεινό για να τονίσουμε λίγο παραπάνω, να φωτίσουμε, να κάνουμε κοψίματα κτλ. Δηλαδή να δώσουμε ένα βάθος ή κάτι να έρθει πιο μπροστά κτλ. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν θα χρησιμοποιήσουμε foundation καθόλου, θέλω το concealer να είναι στην απόχρωση του δέρματός μας και επειδή έτσι να έχουμε μαυρίσει, οπότε μπορεί να είναι και λίγο πιο σκούρο από το foundation του κανονικό που έχετε. Έχετε το αυτό υπόψη σας, γιατί αλλιώς θα είναι λίγο περίεργο να είναι πολύ φωτεινό κάτω τα μάτια ή οπουδήποτε, πολύ ανοιχτόχρωμο, ενώ το υπόλοιπο σας δέρμα να μην είναι έτσι. Αφού λοιπόν έχω βάλει το concealer μου, θα πάρω λίγη πούδρα, έχω χρησιμοποιήσει από Laura Mercier και θα το σετάρω το concealer μας. Αυτό το χρησιμοποιώ, όπως σας έχω πει εγώ προσωπικά, αντί για eyeshadow primer. Δεν ξέρω, μου φαίνεται το ίδιο, εξίσου καλό τέλος πάντων. Και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε από τώρα το bronzer μας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το Hoola από Benefit. Να σας πω πως όλα τα προϊόντα θα βρίσκονται κάτω στο description box και οι αποχρεώσεις, οπότε να τα δείτε αν θέλετε να τσεκάρετε κάτι εσείς. Και με το bronzer μου θα πάρω ένα μεγάλο blending πινέλο και θα το χρησιμοποιήσω σαν σκιά, δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσουμε καμία άλλη σκιά, το μόνο που θέλω να δώσω λίγο βάθος με το bronzer, έτσι ώστε να είναι λίγο ομοιόμορφο, επειδή bronzer θα βάλουμε και στο υπόλοιπο πρόσωπο, οπότε θα είναι έτσι ανάλογα, ισορροπημένο κτλ. Εννοείται μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε, εγώ δεν θα βάλω υπερβολικά πολύ, δεν ξέρω, θέλω να είναι ήρεμα τα μάτια, επειδή θα δώσουμε ένταση στα χείλη. Και αφού λοιπόν έχω δώσει λίγο βάθος στα μάτια, χωρίς υπερβολές όπως σας είπα και προηγουμένως, θα βάλω eyeliner. Λοιπόν, τώρα, εγώ γενικά δεν είμαι του eyeliner για το καλοκαίρι, θεωρώ πως είναι λίγο πιο βαρύ και δεν είναι αναγκαίο για καλοκαιρινό μακιγιάζ, όμως επειδή στο συγκεκριμένο make-up look δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καθόλου σκιές και έντονο μάτι, θεωρώ πως το eyeliner θα δώσει αυτή την το όμορφο σχήμα στο μάτι, έτσι ώστε να δώσει κάτι παραπάνω και να μην είναι απλά μόνο το κραγιόν έντονο και βαρετό το υπόλοιπο μακιγιάζ. Οπότε εγώ θα χρησιμοποιήσω από Fenty Beauty το eyeliner, το οποίο είναι μαύρο και δεν θα το τραβήξω πάρα πολύ, ίσα ίσα λίγο να δώσει σχήμα στο μάτι και να κάνει και τις λεφαρίδες να φαίνονται πιο στρεφογυριστές, πιο μεγάλες, πιο μακριές, καταλαβαίνετε. Οπότε τώρα δεν θα μιλάω. Αν θέλετε να σας κάνω αναλυτικό tutorial για eyeliner, πείτε το μου στα comments από κάτω. Το έχω σκεφτεί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον θα σας ενδιέφερε. Οπότε πείτε το μου αν θέλετε. Οπότε τώρα μισό λεπτό σιγής για να κάνω εγώ το eyeliner μου, γιατί έχω καιρό να βάλω eyeliner. Οπότε ναι, αυτά. Και βλέπετε, δεν το τραβάω πάρα πολύ, ίσα ίσα, να ξέρετε, εγώ το βάζω μέχρι τη μέση του ματιού, από εκεί έως λίγο μία μυτούλα εδώ πέρα, έτσι ώστε να δώσει αυτό το ωραίο σχήμα. Αυτό θέλω να κάνετε κι εσείς, γιατί θεωρώ πως πιο έντονο eyeliner μέχρι στο ιστορικό του ματιού και τραβηγμένο πολύ έξω θα είναι πολύ υπερβολικό
και με κόκκινα χείλη. Και εννοείται πως αν θέλετε να διορθώσετε κάτι, παίρνετε ένα μαντιλάκι εντε μακιγιάζ και διορθώνετε από κάτω ίσα ίσα. Γι' αυτό θέλω πάντα να ξεκινάω με τα μάτια, στο οτιδήποτε έχει να κάνει μπορείς να καθαρίσεις. Οπότε εγώ εδώ πέρα το θέλω λίγο πιο λεπτό στην άκρη και πηγαίνω και το σβήνω. Το ίδιο κάνω και από την άλλη, παρότι μου αρέσει απλά ίσα ίσα θέλω να είναι πολύ πολύ καθαρό. Μετά λοιπόν από αυτό, αυτό κάνει τα μάτια, το βασικό κομμάτι στα μάτια. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε το πρόσωπο. Στο πρόσωπο λοιπόν θέλω να χρησιμοποιήσετε το ίδιο κονσίλερ που χρησιμοποιήσαμε και πριν. Και ουσιαστικά θέλω να το τοποθετήσετε κάτω από τα μάτια, εδώ πέρα λίγο στο μέτωπο, εδώ πέρα ίσως που έχετε κοκκινήσει, εγώ έχω δίπλα στη μύτη, στο πηγούνι και γενικότερα οπουδήποτε έχετε κάποιο σπυράκι ή κάποια κοκκινήλα που θέλετε ίσως να κρύψετε. Τελευταίο πάντως που θα χρησιμοποιήσω το κονσίλερ είναι στα μάτια από κάτω, έτσι ώστε να τα σετάρω κατευθείαν, ώστε να μην κάνουν crease, δηλαδή να μην υπάρχουν γραμμούλες, ρετιδούλες και τα λοιπά που δεν μας αρέσουν και δεν τα θέλουμε. Χρησιμοποιώ πάλι το σφουγγαράκι μου και τελευταία, όπως είπα, κάνω κάτω από τα μάτια. Μπλεντάρω λοιπόν και στα μάτια με το σφουγγαράκι μου και κατευθείαν σετάρω με το που το κάνω blend με το σφουγγαράκι, κατευθείαν. Τώρα θα βάλουμε bronzer στο πρόσωπό μας, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς το ίδιο bronzer για να δώσει την αίσθηση ότι όλα είναι λίγο έτσι παρεμφερή, είναι φυσικά κτλ. Με ένα πινέλο λίγο πιο στενό, όχι πολύ πολύ τεράστια, με το bronzer. Και εφαρμόζω εδώ στα ζυγωματικά μου, στους κροτάφους και κάτω το σαγόνι. Γενικά πάντως δεν βάζω πολύ για να φαίνεται πολύ φυσικό το μακιγιάζ, γιατί απλά έχουμε βάλει ένα κραγιονάκι και φύγαμε. Τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα ρόζ σε γήινη απόχρωση. Εγώ θα προτιμήσω σε μια τέτοια απόχρωση, που να μην είναι πολύ έντονο, γιατί θα έρθει σε μεγάλη αντίθεση αν είναι πολύ ρόζι. Πίτσι, λίγο θα έρθει σε αντίθεση με το κόκκινο του κραγιόν, οπότε ελαφρώς το χρησιμοποιώ αυτό και όχι κατευθείαν εδώ πέρα που είναι το ζυγωματικό στο μάγουλο, αλλά λίγο προς τα πάνω το τραβάω. Βάζω και λίγο στους κροτάφους, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνοχή, να μην είναι πολύ κόκκινο εδώ πέρα τέλος πάντων το ρούς και συνεχίζω με highlighter. Χρησιμοποιώ στα ζυγωματικά εννοείται, στους κροτάφους, λίγο στο μέτωπο, στο πηγούνι, στο cupid's bow, εδώ πάνω από τα χείλη και με ένα λίγο πιο λεπτό πινελάκι θα εφαρμόσω στη γέφυρα στη μύτη και στο tip στη μύτη εδώ πέρα και λίγο στο εσωτερικό εδώ πέρα στα μάτια για να φαίνεται πιο ανοιχτά, πιο μεγάλα, πιο ξύπνια εγώ και λίγο εδώ πέρα στο brow bone. Προχωράω στα φρύδια. Αρχικά τα βουρτσίζω προς τα πάνω με αυτό το βουρτσάκι που ονομάζεται σπούλι. Στη συνέχεια εφαρμόζω ένα πολύ έτσι απλό μολυβάκι φρυδιών, το οποίο είναι κοντά στο χρώμα του φρυδιών μου, ένα τσίκ λίγο πιο ανοιχτό θέλω, έτσι ώστε να μην φαίνεται πολύ έντονο και ψεύτικο το φρυδάκι μας. Και γεμίζω τα κενά. Σας έχω πει, εάν εσείς θέλετε να κάνετε και το σχήμα επειδή δεν έχετε ιδιαίτερο σχήμα, εννοείται θα το κάνετε. Ξαναβουρτσίζω με το σπούλι μου. Και τέλος εφαρμόζω ένα brow gel, αυτό εδώ είναι διαφανές, από Anastasia Beverly Hills και σετάρω έτσι, κλειδώνω ουσιαστικά τα φρύδια, τις τρίχες να μην κουνηθούν και να μείνει το φρύδι τέλειο. Τώρα, με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποίησα πριν για σκιές, ξαναπαίρνω λίγο από το bronzer, το ίδιο που έχω χρησιμοποιήσει τόση ώρα και θα βάλω λίγο κάτω από τα μάτια για να δώσω λίγο έμφαση παραπάνω, γιατί θεωρώ πως αν δεν βάλεις λίγο σκιά κάτω από τα μάτια και ίδια από τις πάνω εννοείται, φαίνεται λίγο σαν να μην έχει ολοκληρωθεί το eye look, οπότε εμένα μου αρέσει να βάζω λίγο και από κάτω. Και δεν το τραβάω μέχρι το εσωτερικό των ματιών, θεωρώ πως έτσι το μάτι κλείνει, αλλά θεωρώ πως έτσι δίνει μια ωραία ενότητα. Λοιπόν, χρησιμοποιώ setting spray συγκεκριμένα από NYX, Dewy Fin setting spray, το αγαπημένο μου, κάνει αυτό την αίσθηση του ότι όλα ενώνονται υπέροχα. Για μένα τα matte setting spray δεν είναι ό,τι καλύτερο, με ξηραίνουν, οπότε ναι. Και τώρα φτάνουμε στο πιο σημαντικό step που είναι το κραγιόν, το κόκκινο. Θέλω να σας πω ότι σε αυτό το σημείο θέλω να διαλέξετε ένα κόκκινο κραγιόν το οποίο να μην πάει προς τον μπορντό. Θεωρώ πως αυτό κάνει λίγο πιο φθινοπορεινό και χειμωνιάτικο, αλλά να μην είναι και πολύ ανοιχτό γιατί νομίζω ότι δεν είναι τόσο κολακευτικό. Δηλαδή θεωρώ το κόκκινο, το true κόκκινο, ίσως και ένα ελάχιστο λίγο ένα τσικ πιο σκούρο, ώστε να μην είναι πολύ ανοιχτό και να ταιριάζει πιο εύκολα σε όλες τις επιδερμίδες, είναι το ιδανικό. Εγώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσω από NYX συνδυασμό του lip liner Spicy, λέγεται η απόχρωση, και είναι Sweat Matte Lip Liner και είναι αυτό εδώ πέρα και μετά θα χρησιμοποιήσω από πάνω από NYX Liquid Sweat το Cream Lipstick στην απόχρωση Kitten Heels, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα και είναι true κόκκινο, δηλαδή έχω και ένα άλλο το οποίο κάνει ένα τσίκ λίγο πιο μπορντό, εμένα μου αρέσει πολύ σαν χρώμα, αλλά δεν είναι θεωρώ για καλοκαίρι, δηλαδή πολύ σκούρο για καλοκαίρι. Ξεκινάω λοιπόν με το περίγραμμα στα χείλη. Προσωπικά θα σας πρότεινα, εάν το κόκκινο, το lip liner δεν είναι ακριβώς ίδια απόχρωση με το κραγιόν σας, να το περάσετε και λίγο πιο πολύ στο εσωτερικό, έτσι ώστε να δέσει, να μην φαίνεται σαν τελείως διαφορετικό χρώμα lip liner και από μέσα άλλο χρώμα.
και εφαρμόζω το κόκκινο κραγιόν μου. Και επειδή πολλές φορές τα πιο σκούρα χρώματα μπορεί να μην έχουν το τέλειο περίγραμμα να έχετε κάνει κατευθείαν με την πρώτη, θέλω να σας δώσω ένα tip για να πετυχαίνετε πάντα το τέλειο σχήμα στα χείλη σας, το κραγιόν. Είναι να πάρετε ένα πινελάκι σαν αυτό εδώ πέρα που κάνετε ίσως τα cut crease και γενικότερα χρησιμοποιείτε, είναι λίγο μικρούλι, είναι για concealer κτλ. Και με λίγο concealer, ακόμη και λίγο πιο ανοιχτό ίσως από αυτό που χρησιμοποιήσαμε εμείς, αν και εγώ το χρησιμοποιήσω τώρα το ίδιο γιατί δεν χρειάζεσαι και το πιο ανοιχτό απαραίτητα. Να πάρεις και να κάνεις λίγο διόρθωση από γύρω-γύρω και έτσι φαίνεται τα χείλη έρχονται πιο μπροστά και φαίνονται πιο juicy. Αυτό είναι ένα κόλπο το οποίο κάνουν έτσι κι αλλιώς να σας πω πολύ, δηλαδή βάζουν λίγο πιο ανοιχτό χρώμα γύρω-γύρω έτσι ώστε να φαίνονται πιο μεγάλα τα χείλη. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ ωραίο tip και για να διορθώσεις οποιαδήποτε λεπτομέρεια θες. Βλέπετε λοιπόν, διόρθωσα το σχήμα και τώρα είναι τέλειο το κόκκινο και να σας πω πως το συγκεκριμένο κραγιόν το οποίο σας προτείνω για κόκκινο να το δοκιμάσετε είναι πολύ άνετο στα χείλη, δεν γίνεται τελείως ματ και επομένως αφήνει την αίσθηση του σουέντ, δηλαδή ούτε πολύ ματ, ούτε πολύ γλώσσι και είναι ιδανικό και άνετο στα χείλη γιατί εγώ ας πούμε τα ματ, ειδικά καλοκαίρι δεν μπορώ, νιώθω ότι τα χείλη μου έχουν εξεραθεί και σκάνε. Τελευταίο step είναι οι βλεφαρίδες, θα κάνω curl με το ψαλιδάκι αυτό και θα χρησιμοποιήσω την Last Paradise μασκάρα, την αδιάβροχη από L'Oreal. Θέλω γενικά να έχετε έντονες βλεφαρίδες και κρυμμένο look, οπότε βάλτε μάσκαρα, μην την φοβηθείτε, γιατί ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο θα σας δώσει όλο το έντονο βλέμμα, λίγο παραπάνω, ένα τσικ πιο έτσι, γυναικείο βλέμμα. Και φυσικά το βλεφαρίδες θα βάλω ένα τσικ ελαφρώς, μόνο στις ακριανές εξωτερικές. Ένα ακόμα κόλπο θέλω να σας πω, εάν λερωθείτε από τη μάσκαρα στο βλεφαρό σας με μια μπατονετήσα μετά από 2 λεπτά που θα έχει τρυνώσει, κάντε τη λίγο έτσι και θα φύγει και θα έχει ξεραθεί. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το μακιγιάζ. Θεωρώ πως αυτό το μακιγιάζ είναι ιδανικό για κόκκινο κραγιόν, σεξι κτλ. Για καλοκαίρι, χωρίς foundation, πολύ ανάλαφρο, πολύ ήρεμο, δεν είναι έντονο, είναι όσο πρέπει, θεωρώ φυσικό. Αλλά έχει και το κόκκινο κραγιόν την πινελιά του. Οπότε μην ξεχάσεις να το δοκιμάσεις και να μου πεις και στα comments εάν σου άρεσε το βίντεο και τι άλλο θα θέλεις να δεις. Επίσης κάνε ένα like στο βίντεο εάν σου άρεσε και μην ξεχάσεις να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι μου γιατί σημαίνει τα πάντα για μένα και το ξέρεις. Και μου αρέσει που το ξέρεις και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσεις να προσέχεις και να περνάς τέλεια. Πολλά πολλά φιλάκια.